Σαφές και ξεκαθαρισμένο πλαίσιο αναφορικά με τους πληστηριασμούς ζητούν οι συμβολογράφοι που την Τετάρτη απήχαν από τους πληστηριασμούς ενώ έδωσαν συνέντευξη τύπου στην πρωτεύουσα, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της κυβέρνησης. Ουσιαστικά με την ενέργειά τους αυτοί πυροδοτούν μια σειρά από αντιδράσεις αναφορικά με το τι μελιγενέστε με τους πληστηριασμούς, ειδικά της πρώτης κατοικίας. Το τελευταίο διάστημα, οι συμβολογράφοι που εκ των νόμου συμμετέχουν και δεν κινούν τη διαδικασία του πληστηριασμού, προπυλακίστηκαν πολλές φορές εντός των δικαστικών αιθουσών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των συμβολογράφων Ιωαννίνων, κ. Γιάννη Παπά, η κατάσταση έχει ξεφύγει και πλέον οι απειλές, τόσο επί προσωπικού όσο και για τις οικογένειες των συμβολογράφων, έχουν προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο που έχει βρεθεί στον πυρήνα των αντιδράσεων. Με ανακοίνωσή τους, λοιπόν, το συντονιστικό όργανο των συμβολογραφικών συλλόγων ζητά από την πολιτεία να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να διασφαλίσει την νόμιμη διαδικασία ενώ φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Το ζήτημα είναι ότι η απόφασή μας για αποχή από τους πληστηριασμούς χτες 12 Οκτωβρίου πυροδότησε τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο μία σειρά αντιδράσεων και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι όλο το πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να βρει τρόπους αντίδρασης σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο ζούμε κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία, στα περισσότερα ειρηνοδικεία τουλάχιστον της χώρας. Αναμένουμε και εμείς με μεγάλη ανυπομονησία και προσοχή τις εξαγγελθήσεις ρυθμίσεις, γιατί στην δύσκολη εποχή που περνάμε είναι, θεωρούμε, μονόδρομος η αντιμετώπιση του όλου πακέτου των πληστηριασμών και ειδικότερα του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Ουσιαστικά φαίνεται ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον μετά την αποχή την δική σας και μετά την χυμαρόδια αυτή συνέντευξη που παρακολούθησα και στην πρωτεύουσα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση πάει να το μαζέψει και να βρει μια φόρμουλα τουλάχιστον να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Αυτό είναι σίγουρα θέμα της κυβέρνησης. Εμείς σαν παρέμβαση ή σαν πρόταση που μπορούμε να κάνουμε είναι να επεκταθεί η προστασία που υπάρχει στις τράπεζες και να διευρυνθεί και με τις οφειλές προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τους δήμους, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα παρατράγουδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σαν κλάδος είναι η ομαλότητα της διαδικασίας. Να τονίσω, το είπαμε και στην προχθεσινή μας συνέντευξη, να το τονίσω και πάλι, ότι δεν προκαλεί ο συμβολογράφος τον πληστηριασμό. Ο πληστηριασμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι το έσχατο μέσο, η αναγκαστική εκτέλεση της συμμόρφωσης των αντιδίκων στις δικαστικές αποφάσεις. Εάν δεν υπήρχε και αυτή η δυνατότητα, δεν θα υπήρχε συμμόρφωση στις αποφάσεις στις δικαστικές. Ο κάθε πολίτης, λοιπόν, έχει ένα σωρό ένδικα μέσα, μπορεί να απευθυνθεί στους δικηγόρους του. Υπάρχει και, να σας τονίσω κιόλας, ότι υπάρχει και μία απόφαση του διοικητικού εφετείου, νομίζω, της Αθήνας το 2012, που αναστέλει πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ο οφειλέτης να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Αυτό, λοιπόν, από μόνο του δίνει μία κατεύθυνση στο δικαιικό σύστημα να λάβει και αυτό τα μέτρα του. Από την άλλη, σαν κλάδος δεν μπορούμε να προπυλακιζόμαστε κάθε Τετάρτη για κάτι το οποίο δεν το προκαλούμε εμείς. Και να σας πω και ένα αστείο για να καταλάβετε ποια είναι η θέση μας, αστείο εντός εισαγωγικών. Εάν εγώ θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον οφειλέτη και σαν νομικός και σαν φυσικό πρόσωπο και δεν προβώ τον πληστηριασμό, κινδυνεύω να πάω για παράβαση καθήκοντος από την επισπεύδουσα τράπεζα, για παράδειγμα, ή και από το δημόσιο ή και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντίθετα, αν προβώ το καθήκον μου που μου επιτάσσει ο νόμος και διεξάγω τον πληστηριασμό, κινδυνεύω να πάω επίσης για παράβαση καθήκοντος από τον οφειλέτη, γιατί δεν επέδειξα την αλληλεγγύη και δεν
προσέτρεξα και εγώ προς βοήθειά του, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, να τα πω ομάτα πράγματα. Ζητούμε λοιπόν σε κάθε περίπτωση νομοθετική παρέμβαση ακριβώς με το σκεπτικό της ανακοίνωσης που βγάλαμε. Τι θα γίνει με το μείζον θέμα των πληστηριασμών και ειδικότερα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και διασφάλιση των συνθήκων ομαλότητας της διαδικασίας. Ούτε μας αρέσουν να γίνονται οι πληστηριασμοί με παρουσία ΜΑΤ και με πυροσβεστήρες να εκτοξεύονται κατά συναδέλφων, με απειλές κατά της προσωπικής τους ακεραιότητας, με απειλές έξω από τα σπίτια τους για την οικογένειά τους. Έχει χοντρίνει πολύ το πράγμα και δεν είναι ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης αυτός.